Οι δηλώσεις που κάνει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην εφημερίδα Έθνος της Κυριακής δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί της χώρας. Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχηγών των κομμάτων ότι δεν μπορούν να γίνουν περικοπές στους ενστόλους, δυστυχώς σε εμάς ο Υπουργός Οικονομικών διεμήνυσε ότι επεξεργάζονται αυτά τα σενάρια. Ενημερωθήκαμε χωρίς λεπτομέρειες για τα σενάρια αυτά και καταλάβαμε ότι πάνε να μας θάψουν. Αν κάνουν μειώσεις στους μισθούς μας, δεν θα κινδυνεύουμε μόνο να βγούμε από το ευρώ, αλλά θα κινδυνεύει και η ασφάλεια της χώρας. Δίνουμε το αίμα μας. Όλοι είμαστε μάχημοι. Μπορούμε να δώσουμε κι άλλο αίμα. Όχι όμως άλλα χρήματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα και να αντισταθούμε στη λέλαπα που έρχεται, τονίζει ο κύριος Χρήστος Φωτόπουλος. Οι συνδικαλιστές σημειώνουν σε όλους τους τόνους πως το μισθολόγιο των αστυνομικών δεν είναι ειδικό, αφού αυτή η ορολογία παραπέμπει σε προνόμια που δεν έχουν. Είμαστε πάρα πολύ αγανακτισμένοι. Δεν μπορούμε και δεν θα το επιτρέψουμε με κανένα τρόπο να δεχτούμε άλλες μειώσεις. Έχουμε υποστεί πάρα πολλές μειώσεις, περίπου από 28% οι κατώτεροι έως και 40% οι ανώτεροι, εξωματικοί. Πλην όμως, πιστεύουμε ότι έχουμε βάλει αρκετή πλάτη και οικονομικά και σωματικά με όλη μας την πορεία αυτά τα δύο χρόνια, φυλάζοντας τη Βουλή, τις διαμαρτυρίες, τις πορείες, με ωράρια δύσκολα, πρωί, απόγευμα, νύχτα, χωρίς ρεπό οι συνάδελφοι, οι περισσότεροι, και στην Αθήνα και στον Εύρο, που μετακινηθήκανε στην επαρχία. Είναι αδύνατον να παίρνουμε 700 ευρώ και να θέλουν να μας μειώσουν άλλα 100 ευρώ, συν τα δώρα, άλλα 200 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί ο αστυνομικός με 500 ευρώ στην Αθήνα να ζήσει. Θα μας κάνουν ή κλέφτες ή απατεώνες. Ή θα κατεβάζουμε τις ασπίδες κάτω, όταν θα διαμαρτύρονται οι άλλοι συμπολίτες μας και οι συνάνθρωποι μας, και θα ανεβάζουμε τα γκράτη. Ήδη έχουμε ανακοινώσει για την Πέμπτη, έστω η πανελλαδική διαμαρτυρία στην Αθήνα. Οι περιγραφές των μελών της ελληνικής αστυνομίας αναφέρουν ότι η κατάσταση είναι οριακή, όχι μόνο σε σχέση με το βιωτικό επίπεδο των 45.691 υπαλλήλων της, αλλά και σε ό,τι αφορά την ίδια τη λειτουργία της αστυνομίας. Συνάδελφοί μας, με πενταετή υπηρεσία, αμείβονται με 690 ευρώ καθαρά, εξηγεί ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, κύριος Αντώνης Ζαχαριουδάκης. Όμως δεν είναι αυτό. Υπάρχουν θέματα που αφορούν στις ελλείψεις που συχνά καλύπτουν από την τσέπη τους οι ίδιοι οι συνάδελφοι για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ένα από τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί είναι τα προβλήματα που καθημερινά εμφανίζονται στα ασυντήρητα και παλιά οχήματα του στόλου της ελληνικής αστυνομίας. Όπως καταγγέλνουν οι συνδικαλιστές, το πρόβλημα είναι ήδη έντονο και πρόκειται να χειροτερέψει. Μάλιστα, μεγάλες είναι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί σε προσωπικό επίπεδο. Οι περισσότεροι, αν δεν έχουν οικογένεια, αναγκάζονται να συγκατοικούν, ειδικά στην Αθήνα. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει αύξηση κατά 50%.